Επισκεφτήκατε σήμερα την Μαγνησία, βρίσκεστε στο Βόλο. Η Μαγνησία μάλιστα σας θύμισε και σας θύμισε αρκετά στέλνοντας μάλιστα βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τι έχετε να πείτε για την Μαγνησία και για τον κόσμο? Βλέπω ότι σας υποδέχτηκε ιδιαίτερα ένθερμα. Ιδιαίτερα μεγάλη τιμή είναι η στήριξη της Μαγνησίας, του Βόλου, αλλά και των νησιών μας, της Σκιάδας, της Κοβέλλου και της Σαλονίσσου, στους ανεξάρτητους Έλληνες. Εξάλλου θα σας θυμίσω ότι ήμασταν η Μαγνησία, ήταν ίσως ο πρώτος νομός που έγινε στη Συντονιστική Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Τιμώ και εγώ τη Μαγνησία και θα την τιμώ πάντα και μέσω της βουλευτού μας αλλά και των βουλευτών μας που ελπίζω να εκλεγούν σε επόμενες εκλογές. Ένα ερώτημα μόνο, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σιχουνάκης από τη Λίμνο μίλησε ιδιαίτερα απαξιωτικά για εσάς για το θέμα των άγωνων γραμμών. Ναι. Ήσασταν υπουργός ναυτιλίας και να θέσω το θέμα ότι οι σποράδες στείνουν. Ο κύριος Σιχουνάκης ήθελε να κόψουμε το πλοίο από τις σποράδες, να κόψουμε την αντικατάσταση των πλοίων που στέλναμε στις σποράδες από τη Σκύρο, όπως θυμάστε, με το πλοίο της Σκύρου. Και ο κύριος Σιχουνάκης είχε συνεργάτη του τον κύριο Νίκο Παπανδρέου που έκανε τις γνωστές απάτες και έφερε την κατάσταση εδώ. Δεν απαντάω σε απαταιώνες. Ευχαριστώ.